Ποιον αφορούν οι θριαμβολογίες της κυβέρνησης για τις δίθεν ιστορικής σημασίας συμφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο? Δικαιολογούν τον υπερφύαλο εφησυχασμό που επιχείρησε να δημιουργήσει η κυβέρνηση, τον οποίο βέβαια με τη στάση τους συγκοντάρουν τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το κίνημα αλλαγής, ότι δήθεν αυτού του είδους οι συμφωνίες ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας έναντι των διεκδικήσεων της τουρκικής αστικής τάξης? Δικαιολογούν το μύθο της δήθεν απομονωμένης από τους Ευρωπαίους και νατοικούς συμμάχους Τουρκίας? Αυτό που σίγουρα επιβεβαιώνεται είναι ότι και οι δύο συμφωνίες δεν υπηρετούν τα λαϊκά συμφέροντα. Αυτό είναι το στίγμα τους. Η ίδια η πραγματικότητα έρχεται αμήλικτη να γκρεμίσει τον εφησυχασμό που διαχρονικά καλλιεργούν οι κυβερνήσεις και οι σημερινές όσο και όλες οι προηγούμενες για τη δίθεν προστασία που παρέχει στη χώρα μας η συμμετοχή μας στους υπεραλληλιστικούς σχεδιασμούς και παζάρια. Αντίθετα με την πρωτοβουλία αυτών των Αμερικανονατοικών και Ευρωπαίων υπεριαλιστών, προωθείται η λύση της συνεκμετάλλευσης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να ξεκλειδώσει η εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου της περιοχής από τους μεγάλους οικονομικούς ομίλους της Γαλλίας, της Βρετανίας, των ΗΠΑ και άλλων. Συνεκμετάλλευση δηλαδή ενεργειακών κολοσσών, για να ακριβολογούμε, και όχι μεταξύ χωρών. Αυτές οι δυνάμεις παζαρεύουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, παίζουν το ρόλο του προξενητή, προκειμένου να τραβήξουν την Τουρκία από την αγκαλιά της Ρωσίας και να διατηρηθεί ενεργή η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, οι συμφωνίες που υπογράφησαν με την Ιταλία και την Αίγυπτο όχι μόνο δεν δικαιολογούνται γιατί τάχα ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση της χώρας, αντίθετα ανοίγουν ένα γαϊτανάκι οδυνηρών συμβιβασμών χωρίς αρχές, πρημοδοτώντας με τον τρόπο αυτό τις τουρκικές διεκδικήσεις στη βάση διαδικασμένων που δημιουργούν. Η συμφωνία με την Ιταλία άνοιξε το δρόμο σε μια σειρά ζητήματα που θέτουν συνολικά υπό αμφισβήτηση κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Τέτοια, για παράδειγμα, είναι και η συμφωνία για την εκχώρηση ή αναγνώριση, αν το θέλετε, του δικαιώματος της αλίας στα ιταλικά αλευτικά σκάφη στην περιοχή από τα 6 ως τα 12 ναυτικά μίλια, στα οποία η Ελλάδα αποφάσισε να κάνει χρήση του δικαιώματός της για να επεκτείνει την γυαλίτιδα ζώνη. Μια τέτοια συμφωνία, εκτός από επιζήμια για τους ψαράδες που δραστηριοποιούνται στο Ιόνιο, έχει ανάλογη αντανάκλαση και στη μεριά του Αιγαίου, όταν ήδη αλωνίζουν τουρκικά αλλιευτικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, θα ισχύσει και σε αυτή την περίπτωση η αιτιολογία που επικαλεστήκατε, ότι δηλαδή ήδη τα τουρκικά αλλιευτικά προχωράνε σε μια τέτοια ανεξέλεγκτη δραστηριότητα, οπότε θα πρέπει να θεωρήσουμε και αυτή ως επιτυχία μια ανάλογη εκχώρηση δικαιωμάτων προς αυτή τη μεριά? Οι κυβερνητικές μεγαλοστομίες δεν μπορούν να κρύψουν το γεγονός ότι πίσω από τις συμφωνίες αυτές κρύβονται μελετημένοι συμβιβασμοί που υπηρετούν τον κεντρικότερο συμβιβασμό με την Τουρκία. Και ένα από τα συστατικά στοιχεία αυτού του συμβιβασμού που θα ευνοήσει τη λογική της συνεκμετάλλευσης είναι η μηδενική ή μειωμένη σε ορισμένα νησιά επίρρεια κατά τις πάγιες τουρκικές επιδιώξεις, σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 121 της Διεθνής Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας. Σε αυτή την παραδοχή, λοιπόν, οδηγεί και η πρόβλεψη για μειωμένη επίρρεια στις Τροφάδες και τα διαπόντια νησιά, μάλιστα σε μια περιοχή καθοριστική για την αντίστοιχη οριοθέτηση με την Αλβανία, όπως βέβαια προβλέπεται και στη συμφωνία με την Αίγυπτο, μειωμένη επίρρεια για την Κρήτη και μηδενική για τα νησιά νότια αυτής. Παράλληλα, η μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ που πετάει έξω το Καστελόριζο και τη Μισή Ρόδο, μια περιοχή δηλαδή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των τουρκικών διεκδικήσεων, στρώνει το έδαφος για τη μετατροπή της περιοχής σε πεδίο γενικότερου παζαριού και γκριζαρίσματος. Ακόμα πιο επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι διάφοροι καλοθελητές δικαιολογούν μια τέτοια εξαίρεση λόγω της μικρής απόστασης του Καστελόριζου από την Τουρκία. Αλήθεια, πού σταματάει το μέτρημα της απόστασης που επιτρέπει τέτοιου είδους εξαιρέσεις? Μπορεί αλήθεια η γεωγραφική θέση του νησιού να δικαιολογήσει μειωμένα δικαιώματα σε σχέση με την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια?
Έχετε αναλογιστεί τι απόσταση έχουν από τις τουρκικές ακτές η Σάμος, η Χίος, η Λέσβος? Μια τέτοια συζήτηση όχι μόνο αναιρεί τα ίδια τα θεμέλια του δικαίου της θάλασσας, αλλά πάει ακόμα πιο μακριά. Βάζει στο στόχαστρο συνολικά τα ζητήματα των συνόρων, δυναμητίζοντας τις διεθνείς συνθήκες που τα καθόρισαν. Μια τέτοια παραδοχή μειωμένης επίρρειας των νησιών δεν εξαιρεί από το κάδρο των διαπραγματεύσεων τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, που μπορεί βέβαια αυτή τη στιγμή να μην συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της συζήτησης, όμως υπάρχει δυστυχώς πικρή εμπειρία για το πώς τέτοιου είδους συμβιβασμοί αξιοποιούνται ως το υπόβαθρο, ως συνομιμοποίηση για τις επόμενες διεκδικήσεις. Οι κάτοικοι των νησιών του Βορείου Αιγαίου, ο ελληνικός λαός συνολικά, δεν πρέπει να εναποθέτει τις προσδοκίες του στα παζάρια των αστικών τάξεων, από τα οποία μόνιμα χαμένοι βγαίνουν οι λαοί. Πολύ περισσότερο όταν τα παζάρια αυτά εξελίσσονται στο έδαφος των γενικότερων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών για το ποιοι όμιλοι θα επικρατήσουν στη μοιρασιά. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις δεν λύνουν τα προβλήματα των τουρκικών αμφισβητήσεων για τα σύνορα ή την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Αντίθετα, αποτελούν τη μαγιά για τον νέο γύρο παζαριών και αντιθέσεων και τελικά δημιουργούν το έδαφος για νέες συγκρούσεις. Το ΚΚΕ υποστηρίζει τη μη αλλαγή συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν. Εγγύηση γι' αυτό μπορεί να αποτελέσει μόνο η συλλογική πάλη για την απεμπλοκή της χώρας μας από τα επικίνδυνα σχέδια στην περιοχή. Η πάλη για την αποδέσμευση από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς που τροφοδοτούν τους ανταγωνισμούς μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό είναι το κοινό συμφέρον τόσο του ελληνικού όσο και του τουρκικού λαού. Οι κάτοικοι των νησιών έχουν εξάλλου πλούσια πείρα από τα ωφέλη της κοινής δράσης των δύο λαών στο πλαίσιο του αντιυπεριαλιστικού φιλιρινικού κινήματος. Τα ζητήματα λοιπόν που συνδέονται με τα κυριαρχικά δικαιώματα, τον παραγωγικό πλούτο της κάθε χώρας, δεν μπορούν να λυθούν όσο παραμένουν μπλεγμένα στο κουβάρι των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Οι ανάγκες των λαών της περιοχής, η αμοιβαία επωφελή συνεργασία των χωρών μπορούν τότε μόνο να διασφαλιστούν όταν επιτευχθεί η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, όπως και από κάθε άλλη υπεριαλιστική ένωση. Με τους λαούς νοικοκύριδες στον τόπο τους να αξιοποιούν προς όφελός τους τις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της χώρας τους και όχι να τις χαρίζουν στα ντόπια και ξένα αρπακτικά.